Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιά άνω των 3.000 κατοίκων θα εφαρμοστούν τα νέα όρια για την απόκτηση της αποκαλούμενης χρυσής βίζας, που από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, για να τη λάβουν και να μπορούν να κυκλοφορούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πολίτες τρίτων χωρών, από αγορά κοινή του 250.000 ευρώ θα πρέπει να κάνουν αγορά άνω των 800.000. Αυτή η εξέλιξη έχει σημάνει μια πρόσκαιρη αλλά ξέφρενη κούρσα ενδιαφέροντος για αγορές από πολίτες τρίτων χωρών και στην Κρήτη. Το όριο αυτή τη στιγμή 250.000, καταλαβαίνετε ότι όταν από το Σεπτέμβριο γίνει 800.000, το ενδιαφέρον θα περιοριστεί, θα λιγοστέψουν, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα πολίτες τρίτων χωρών, πολλοί πολίτες τρίτων χωρών, να διαθέτουν 800.000 για να αγοράσουν ένα ακίνητο τουριστικό στην Κρήτη. Αυτό ενισχύει την αγορά από τρίτες χώρες που δεν έχουν δικαίωμα να αγοράσουν, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Ξέρετε, η Κρήτη είναι σε περιοχές πρώτης προτεραιότητας προς αναζήτηση κατοικιών και μάλιστα και πολυτελών κατοικιών. Μπορεί το ενδιαφέρον να είναι συγκυριακό, ωστόσο αυτή την ώρα δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης των τιμών πώλησης ακινήτων, με τους ενδιαφερόμενους να δείχνουν μια τάση αγοράς κυρίως εξοχικών κατοικιών. Σπίτια στον αστικό ιστό ζητούν για αγορά αρκετοί Ισραηλινοί, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για οικονομικότερα σπίτια σε χωριά και από Παλαιστίνιους, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Υπάρχουν ενδιαφέρον από όλες τις χώρες, και από το Ισραήλ και από Παλαιστίνιους που δεν κατοικούν στη λωρίδα της Γάζας, γιατί υπάρχουν Παλαιστίνιοι που κατοικούν στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, ας πούμε, σε άλλες πόλεις του Ισραήλ. Γενικά, λόγω της αβεβαιότητας του πολέμου, υπάρχει ενδιαφέρον και από τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Για ακίνητα στην Κρήτη. Και σε χωριά της Κρήτης που οι τιμές είναι χαμηλές. Παρά την αύξηση των ακινήτων, παρά την αύξηση της τιμής των ακινήτων στην Ελλάδα, οι τιμές για τους ξένους επενδυτές παραμένουν ελκυστικές. Εν όψει της ολοκλήρωσης και του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, το ζωηρό ενδιαφέρον εκτείνεται και σε τουριστικές επενδύσεις, κυρίως από κεφάλαια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και αμερικανικά. Βλέπουμε πάντως ότι το ενδιαφέρον συνεχίζει να είναι έντονο. Βέβαια, όσο αφορά την εγχώρια ζήτηση, θα πούμε ότι οι ντόπιοι, οι Έλληνες που θέλουν να αγοράσουν, βλέπουμε ότι έχει μπει ένα μικρό φρένο. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για ξενοδοχειακές επενδύσεις είναι κυρίως από Ευρώπη αλλά και από Αμερική. Όσο πάντως το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό, τόσο σταθερά υψηλά βρίσκονται οι τιμές, γεγονός που φρενάρει οποιαδήποτε δυνατότητα για εγχώριες αγορές, την ώρα που οι ανακαινήσεις και με τη λήξη του προγράμματος κατοικίας για νέους δείχνουν λόγω του αυξημένου κόστους να μην προχωρούν. Φοβούμαι όμως ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση με την τόσο μεγάλη αύξηση των τιμών, θα υπάρχει ισχυρή διόρθωση.